ιδιαίτερα τα σημεία της, που έθεσε η Γερμανία και η Γαλλία για την συνεργασία ιδίως στον τομέα και τον αμυντικό. Είπε ο συνάδελφος προηγουμένως, η κυρία Μέρκελ λέει, χαίρομαι που βρισκόμαστε στην Μπρατισλάβα και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αυτούς που θα μας φιλοξενήσουν σε αυτό το υπέροχο μέρος. Θα έχουμε την ημερήσια διάταξη της Μπρατισλάβα και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση και δεν μπορούμε βέβαια να περιμένουμε να γίνουν θαύματα μέσα σε μια συνεδρίαση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γίνουν κάποια βήματα πρακτικά. Το θέμα της άμυνας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, την βελτίωση της ανάπτυξης και την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας, η ψηφιακή εσωτερική αγορά και αποτελεί μια πρόκληση η οποία θα δώσει και νέες προοπτικές στην νέα γενιά και πρέπει βέβαια να ασχοληθούμε και με τα θέματα της άμυνας των εξωτερικών μας συνόρων. Τον Μάρτιο του 2016 θα εορτάσουμε τα 60 χρόνια της συνθήκης της Ρώμης και πιστεύω ότι ο κύριος Γιούγκερ στην δηλώσεις του για το επόμενο έτος ανέφερε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα βγει από τη συνάντηση στην Μπρατισλάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Μέρκελ. Και να επιστρέψουμε στον κύριο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο. Ναι, λοιπόν, η γενική